Εμείς στην οικονομία χθες πιστοποιήσαμε από τα εγκληματολογικά μας εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας ότι είχε κρυφές κάμερες και κατέγραφε απόκρυφα σημεία των κοριτσιών ηλικίες 15, 16, 17 ετών. Είχε βάλει κάτω, είχε βάλει κάνα σκάνδαλο. Είχε φτιάξει σύστημα με κάμερες όπου μέσα ακούγεται και η φωνή την ώρα του μαθήματος. Άρα είναι βέβαιο ότι είναι από εκεί και βέβαια, είναι... Βέβαια. Και το είχαμε βρει στα... στα ειδικά ψηφιακά αρχεία που είχαμε εμείς τότε κατά σχέση, όπου κάναμε ανάλυση, τότε δεν μπορούσαμε να πούμε κάτι, γιατί πρώτα πρέπει να δεις και μετά να πεις. Έτσι, μετά από πιστοποίηση που έγινε χθες, αποκαλύψαμε ότι ο κύριος αυτός είχε και αρχεία από Έλληνες μαθητές μέσα από τάξη που ακούγεται την ώρα που κάνει μάθημα. Ναι, με συγχωρείς πάρα πολύ, εσύ είσαι αστυνομικός, Μανώλη μου, και δεν πρέπει να τα ακούσει αυτά τα πράγματα. Εγώ, εάν το είχε κάνει αυτό στην κόρη μου, θα το σκότωνα. Και εδώ βλέπω και ακούω ότι τον έχουν πιάσει από το 2010 να κάνει αυτά. Αυτό εγώ θέλω να ρωτήσω. Και είναι ελεύθερος και ασύδοτος. Αυτός γιατί είχε συλληφθεί. Αυτός είχε συλληφθεί για διακίνηση υλικού παιδικής πορνογραφίας. Ακριβώς, δηλαδή τι άλλο κάνει να γίνει. Δηλαδή, με συγχωρείς πάρα πολύ. Σκίζονται αυτοί εδώ να τις πιάσουν. Τι λέτε? Κακούργημα ήταν το 2010 και είναι κακούργημα. Μα αυτό είναι το έγκλημα. Συγγνώμη, ξαναμπήκε στην τάξη αυτός. Ναι. Δεν ξέρω αν μπήκε στην τάξη ή τον παροπλήσανε κάπου και τον παροπλήσανε και έπαιρνε το μισθό του κανονικά. Αυτό που γνωρίζουμε ως είναι, είναι ακόμα εν ενεργεία ο κύριος αυτός. Αυτός ο κύριος είναι εν ενεργεία λοιπόν ακόμα. Έχουν περάσει δύο χρόνια για να καταλάβουμε τι συζητάμε, γιατί τα λέγαμε και χθες με την πρόεδρο των δικαστών εδώ πέρα. Έχουν περάσει δύο χρόνια, είναι κακούργημα. Και ανακαλύπτουν και άλλα. Το οποίο δεν έχει εκδικαστεί προφανώς. Και από τη στιγμή που δεν έχει τελεσιδική. Ναι, αλλά εσύ, Βασιλεία, είναι ύποπτος δάσκαλος, ύποπτος για πορνογραφία, για τέτοια πράγματα. Φαντάσου να ήταν ένας κλέφτης, ύποπτος για κλοπή και να τον βάλει στην τράπεζα να σου στο ταμείο. Συγγνώμη, εσείς μιλήσατε μαζί του, κ. Σφαγιανάκη, μπορεί να μας δώσετε μια εικόνα. Είναι υλικό της προανάγνωσης που δεν μπορώ να μιλήσω αυτή τη στιγμή. Απλώς σας λέω το modus operandi, πώς έχει γίνει το θέμα. Από εκεί μετά η προανάγνωση είναι πάντα μυστική και είναι στα χέρια του εισαγγελέα Θεσσαλονίκης, όπου έχει πάει εξπρές υπόθεση. Αυτημερών. Με το Υπουργείο Παιδείας είχατε μιλήσατε, κύριε Σφακιανάκη? Το 2010 βέβαια, αφού είχατε ενημερωθεί και το είχαν βγάλει από την τάξη τότε. Όχι, τώρα με την αποκάλυψη των νέων κατορθωμάτων αυτού του κυρίου. Μίλησε ο κύριος εισαγγελέας. Εμείς ενημερώσαμε τον εισαγγελέα για να ενημερώσει το Υπουργείο Παιδείας. Μάλιστα. Πόσες κάμερες υπολογίζετε ότι είχε βάλει αυτός? Από ό,τι φαίνεται, τέσσερις λένε οι ειδικοί. Πόσο? Τέσσερις κάμερες σε θρανία. Από κάτω. Έτσι, στο μεταξύ εντοπίσανε οι άντρες του εισδίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, εντοπίσανε λογισμικό ανταλλαγής εικόνων, πράγμα το οποίο ότι αυτές οι εικόνες θα πρέπει να έχουν κάνει το μέλλον του κόσμου. Βέβαια. Αυτοί οι άνθρωποι δυστυχώς θα ανταλλάσσουν τα αρχεία μέσω ειδικών προγραμμάτων peer-to-peer, κάνουν ανταλλαγές ψηφιακών αρχείων. Έτσι είναι πολύ λογικό και αυτό να έχει πάει στο διαδίκτυο. Τώρα σε τεχνικό επίπεδο, εσείς γιατί όταν τον είχατε πιάσει και τα αρχεία και τα αναλύατε, ξέρω εγώ. Θα ξέρετε κάτι, ότι κάθε υπόθεση εμείς κάνουμε την πρώτη πιστοποίηση. Η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος πιστοποιεί ότι όντως υπάρχουν χιλιάδες αρχεία παιδικής πορνογραφίας. Έχουμε ειδικούς επιστήμονες που τα πιστοποιούν, αλλά στη συνέχεια αυτά πρέπει να εξεταστούν καρέ-καρέ, λεπτομερώς όπως λέμε, από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Εργαστηρίων. Η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Εργαστηρίων, που έχει πάρα πολύ δουλειά από όλη την Ελλάδα, έκανε γύρω στους 14 μήνες. Αυτός τι μάθημα δίδασκε, έχουμε καμία εικόνα? Εικόνα, εγώ την ειδικότητά του δεν την ξέρουμε. Απλώς ξέρουμε ότι ήταν στο. Θρησκευτικά. Θεολόγος. Κύριε Σφαγιανάκη, εξηγήστε κάτι στον κόσμο. Διότι ο άλλος μπαίνει μέσα στο κομπιούτερ του, μπαίνει μέσα στο ίντερνετ, αρχίζει και ψάχνει, πέφτει κάποια στιγμή πάνω σε υλικό πορνογραφίας παιδικής. Εξηγήστε ότι και το να μπαίνει σε τέτοιες σελίδες συνιστά παρανομία. Ισχύει αυτό ή δεν ισχύει? Όχι, όχι, αυτό δεν ισχύει. Η παρανομία σύμφωνα με το ποινικό δίκαιο της χώρας μας είναι όταν το κατεβάζεις, το υιοθετείς και το αποθηκεύεις. Δηλαδή εμείς όταν κάνουμε έρευνα, όταν βρούμε αποθηκευμένο υλικό, τότε τιμωρείται ο δράστης που το έχει κατεβάσει.